Δωρεών Θεός δότων ολβών ακενωτών, την των σεπτών σου λείψανων, θήκην πλουτούντες σοφέ, την μετάθεσιν αυτών πανηγυρίζομεν. Αγίας μου τας δωρεάς, πορίζομενη πιστός, Θεόδωρε Στρατηλάτα, διό μη παύση πρεσβεύων, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Τη 8η του μηνός Ιουνίου, η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατηλάτου, Νικάνδρου και Μαρκιανού των μαρτύρων, Καλλιόπης μάρτυρος, Ναυκρατίου Οσίου του αδελφού του Μεγάλου Βασιλείου, Αθρέ και Μελανίας των Οσίων, Παύλου Οσιομάρτυρος, Θεοφάνου νεομάρτυρος του εν Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Θεόδωρος ο Στρατηλάτης. Από τα γενναιότερα και αθλητικότερα παραστήματα της χριστιανικής παράταξης είναι ο Άγιος Θεόδωρος. Καταγόταν από τα Ευχάητα της Μικράς Ασίας και κατοικούσε στην Ηράκλεια του Ευξήνου Πόντου. Στρατιωτικός στο επάγγελμα, διακρίθηκε γρήγορα και προήχθη στους μεγαλύτερους βαθμούς της στρατιωτικής ιεραρχίας. Ήταν γενναίος και συγχρόνως σεμνότατος, ως γνήσιος χριστιανός. Όταν ο Λικίνιος, ο οποίος βασίλευσε από το 307 έως το 323, επισκέφθηκε την Ηράκλεια, είδε και θαύμασε τον Θεόδωρο. Τότε ζήτησε περισσότερες πληροφορίες για αυτόν, οι οποίες όμως ήσαν δυσάρεστες για τον ειδωλολάτρη Λικίνιο. Ναι μεν ήταν ανδρείος ο Θεόδωρος, αλλά ήταν και χριστιανός. Ο βασιλέας τότε διέταξε και τον έφεραν μπροστά του. «Είσαι χριστιανός», του λέει. «Είμαι». «Και επιμένεις να είσαι?» «Μέχρι θανάτου», απήντησε ο Άγιος. «Τότε δεν μπορείς να είσαι στρατιώτης του βασιλέως». «Γιατί δεν μπορώ?» «Κανένας συνάδελφός μου δεν με κατηγόρησε γι' αυτό», απήντησε ο Άγιος. «Σε κατηγορώ εγώ», φώναξε οργισμένος ο ειδωλολάτρης βασιλέας. Ένας πιστός στρατιώτης ακολουθεί και την θρησκεία του κράτους και του στρατού. Και εσύ λατρεύεις τον εσταυρωμένον Αζωραίο? «Δηλαδή λατρεύω τον αληθινό Θεό», είπε σεμνά αλλά και τολμηρά ο Θεόδωρος. Αμέσως τότε, αφού τον καθαίρεσαν από τον βαθμό του, τον μαστίγωσαν άγρια, με μαστίγια που στις άκρες είχαν μολυβένια σφαιρίδια. Έπειτα του μπήγουν στα πλευρά του σιδερένια νύχια, τις λεγόμενες χειράγρες, που ξέσχιζαν κυριολεκτικά το σώμα, και στις πληγές τον καίνε με αναμένα δαβιά. Τελικά τον σταύρωσαν, αλλά επειδή και από το σταυρό επάνω κατάφερε και έφερε πάρα πολλούς ανθρώπους στην πίστη του Χριστού, τελικά τον αποκεφάλισαν. Απέδειξε έτσι ο Άγιος ότι ήταν από αυτούς που τολμούν αφόβος των λόγων λαλήν, δηλαδή με τόλμη κηρύττουν άφοβα το Ευαγγέλιο και ομολογούν την Αγία πίστη τους. 8 Ιουνίου εορτάζουμε την ανακομιδή του Ιερού του Λειψάνου από την Ηράκλεια του Πόντου στα Ευχάητα. Εναποτέθηκε στο πατρικό του σπίτι, καθώς ο ίδιος ο μάρτυρας παρήγγειλε στον ταχυγράφο του Αύγαρο. Του σωτήρος το καλός εκ ψυχής αγαπήσασαν, καλή Πάρθενε κόρη, Καλλιόπη πανέφημε, οι γόνεις εστερός υπέρ αυτού και δόξης ηξιώθης θεϊκής, δια τούτο σου την μνήμην την ιερών, τιμώμεν εκβώντες σοι, δόξα το δε δοκότησι ισχύν, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το χορηγούν τη διά σου, ημίν πτεσμάτων αφέσι. Η Αγία Μάρτης Καλλιόπη έζησε στα μέσα του 3ου αιώνος μετά Χριστόν, στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου. Χαρακτηριστική ήταν η ομορφιά του σώματός της, αλλά εκείνο που την διέκρινε ήταν η ομορφιά της ψυχής της. Πολλοί νέοι, θαμπομένοι από τα κάλλη της, προσπάθησαν να την δελεάσουν με διαφόρους τρόπους στις ειδονές αυτού του ματαίου κόσμου. Η Καλλιόπη όμως, αφοσιωμένη στο Χριστό, έφραξε τα αυτιά της στις σιρήνες των σαρκικών ειδονών και με όλη της την ψυχή αφιερώθηκε στην περιποίηση των ασθενών και στην βοήθεια των πτωχών. Όταν ο Δέκιος εξαπέλυσε άγριο διωγμό κατά των χριστιανών, τότε συνελήφθηκε η Καλλιόπη και οδηγήθηκε μπροστά στον Κριτή. Αυτός μόλις την είδε, εθαύμασε την ωραιότητά της και προσπάθησε με κάθε τρόπο να την σύρει στη ζωή των ειδονών της ειδωλολατρίας. Αλλά η αγνή Καλλιόπη, με ηρωική σταθερότητα θέλησης, έμεινε αμετακίνητη στην πίστη της προς το Χριστό. Τότε ο έπαρχος διέταξε και την μαστίγωσαν ανελαίητα. Κατόπιν την χαράκωσαν με μαχαίρια και έκαψαν τις πληγές της. Τελικά την αποκεφάλισαν και κατατάχθηκε στους ανθρώπους που ούκ αγάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου, δηλαδή που δεν αγάπησαν τη ζωή τους, αλλά την περιφρόνησαν μέχρι θανάτου για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Οι Άγιοι Μάρτυρες Νίκανδρος και Μαρκιανός. Οι Άγιοι αυτοί, επειδή ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό μπροστά στον ηγεμόνα Μάξιμο, τους έριξαν στην φυλακή. Μετά από 20 ημέρες τους έβγαλαν από την φυλακή και τους ανάγκαζαν πάλι να αρνηθούν το Χριστό. Επειδή όμως δεν τα κατάφεραν, ξέσχισαν τα σώματά τους με σιδερένια νύχια. Τους κρέμασαν ανάποδα και τους έκαιγαν από κάτω με φωτιά. Κατόπιν έχισαν πάνω στις πληγές τους αλάτι και ξύδι και τις έτριψαν με τραχιά και ραμίδα. Έπειτα συνέτριψαν με πέτρες τα στόματα και τα πρόσωπά τους. Τα μαρτύρια παρακολουθούσε η σύζυγος του Αγίου Νικάνδρου, που ενθάρρυνε αυτόν να τα υπομένει με προθυμία. Παρακολουθούσε όμως και η γυναίκα του Αγίου Μαρκιανού, αλλά έκανε εντελώς τα αντίθετα, διότι έκλαιγε και έδειχνε το παιδί τους και του έλεγε «Λυπήσου το παιδί μας και απαρνήσου το Χριστό», με αποτέλεσμα να πονάει η καρδιά του Μαρκιανού. Τότε ο μάρτης Μαρκιανός πήρε το παιδί, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε «Κύριε, εσύ θα φροντίσεις για το παιδί αυτό». Και αφού φίλησε το παιδί και την σύζυγό του, έτρεξε προς τον δρόμο του μαρτυρίου. Οι ειδωλολάτρες έκοψαν με μαχαίρια τις γλώσσες των αθλητών της πίστεως και τελευταία τους αποκεφάλισαν. Ο Όσιος Ναυκράτιος, ο αδελφός του εναγίης πατρός Σιμών, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου Νήσης, ο οποίος ήταν θαυματουργός και ασκητής. Ψάρευε στις λίμνες και στα ποτάμια και τα ψάρια τα μοίραζε στους φτωχούς. Το τέλος της επίγειας ζωής του ήταν οσιακό.